καταρχά να ευχαριστήσω τη διευθύντρια και το προσωπικό του μουσείου για την μεγάλη χαρά που μας δώσαν να συζητήσουμε για αυτή την εκδήλωση πριν λίγο καιρό στο γραφείο και μάλιστα να μας προτείνουν να είμαστε ένας από τους χορηγούς. Το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και μάλιστα μπορώ έτσι δημόσια να ανακοινώσω ότι ξεκινάμε μια πολύ καλή συνεργασία. Συνήθως, ξέρετε, οι αιρετοί με τους αρχαιολόγους δεν τα πάνε καλά. Έχουμε όμως αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια καλή σχέση συνεργασίας και πιστεύω ότι θα φέρει ωφέλη στην περιοχή. Και βέβαια θα φέρει ωφέλη στον τόπο και μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα. Και θα ήθελα να καταθέσω εδώ και μια άλλη συνεργασία που ετοιμάζουμε. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, βέβαια είναι θέμα και άλλων παραγόντων όπως του Υπουργού Πολιτισμού. Σκεφτόμαστε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να σε συνεργασία ο Δήμος Αρδύρων με το Μουσείο να φέρουμε την έκθεση νομισμάτων για όσους δεν γνωρίζουν. Υπάρχει μια έκθεση αυτή τη στιγμή με αρχαία νομίσματα των Αρδύρων τα οποία βρίσκονται τίθενται στο Μουσείο των Αθηνών και βέβαια ήρθαν από την Αμερική μέσα από μια ιδιωτική συλλογή. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια στηρίζοντας ο Δήμος μας αυτή την πρωτοβουλία να προχωρήσουμε και να τα έχουμε για το επόμενο διάστημα, το επόμενο τουλάχιστον ένα χρόνο εδώ στην περιοχή. Είναι πολλές οι δράσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία σας και θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται κλειμένες σε διάφορες γωνιές του μουσείου και θα σας συναντήσουν αργότερα όταν θα κάνουμε την περιήγησή μας. Αυτές είναι επώνυμες, παρόλο που δεν ξέρουν τίποτα για τη ζωή τους. Υπάρχουν όμως και δύο επώνυμες αρχαίες αφηρήτησες που σχήμα οξύμορο δεν ξέρουν τα ονόματα. Και αυτές είναι οι αδελφοί του Δημόκριτου, που ήταν η αίρια της θεάς Δήμητρας, και η αδερφή του Νυμφόδωρου, ενός μεγάλου πολιτικού, ο οποίος την είχε παντρέψει με τον βασιλιά των Οδρυσσών Σιτάλων. Οι δύο αρχαίες συγγραφείς που μας ανέφεραν για τις αντιρρήτησες αυτές, δεν θεώρησαν σωστό να μας δώσουν τα ονόματά τους. Ίσως επειδή ήταν άνδρες. Μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.